Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για τις εισηγήσεις, αλλά και την κυρία Πολιτάκη για την υδάτινη ιστοριογραφία. Από την εικόνα, από το εξώφυλλο, φαίνεται ότι και η ΕΙΔΑΠ δημιουργήθηκε με τη δουλειά των εργαζομένων. Εμείς, ξέρετε, έχουμε ένα σύνθημα, χωρίς εσένα εργάτη, γρανάζει δεν γυρνά, μπορείς χωρίς αφεντικά. Δείχνει ότι πράγματι τον πλούτο το έργο τον παράγουν οι εργαζόμενοι σε όποια φάση και να υπάρχει. Όμως η ΕΙΔΑΠ είναι η πρώτη στις νέες ιδιωτικοποίησεις, στη νέα φάση ιδιωτικοποίησεων, τουλάχιστον στον προϋπολογισμό του 2019. Αυτό ήταν φως φανάρι. Και με αυτή την έννοια, εμείς ξέρουμε ότι όταν γίνονται ιδιωτικοποίησεις, οι τιμές ανεβαίνουν, γιατί και ο μεγαλοεπιχειρηματίας πρέπει να βγάλει κέρδος. Τώρα, για το σημερινό θέμα. Κοιτάξτε, εμείς ξεκινάμε από το εξής. Πρώτον, ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, είναι δώρο της φύσης και όχι ιδιοκτησία κανενός. Και οποιαδήποτε συσχέτιση με κόστος είναι την αντανάκλαση της λογικής της εμπορευματοποίησης. Και μάλιστα, στις σημερινές συνθήκες ανάπτυξης της τεχνολογίας και της επιστήμης, υπάρχει πλήθος από τεχνολογικές λύσεις που επιτρέπουν την εξοικονόμηση της κατανάλωσης νερού και διασφαλίζουν την καλή κατάσταση των υδατικών σωμάτων και τη σημαντική αύξηση του διαθέσιμου νερού, χωρίς επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων. Σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό κόστος, να σας πω, εμείς θεωρούμε ότι αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, για να είναι προσιτές, θα πρέπει να έχουν αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα και να μην λειτουργούν ως επιχειρήσεις με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Η λειτουργία τους, δηλαδή, πρέπει να εντάσσεται σε ένα γενικότερο σχεδιασμό που θα παίρνουν υπόψη τα επίγεια και τα υπόγεια αποθέματα, την περιβαλλοντική και κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος, τις σύγχρονες ανάγκες στην ύδρευση και αποχέτευση, την εξοικονόμηση και εξασφάλιση υδάτινων πόρων, την ποιότητά τους και την αποκατάσταση υδάτινων αποθεμάτων. Όμως, τι σημαίνει η οικονομία νερού για το αστικό κράτος και τις κυβερνήσεις του, και τη σημερινή για τις προηγούμενες? Κοστολόγηση σημαίνει χαράτσωμα μέχρι πλήρους εξαφάνισης ορισμένων στρωμάτων, όπως είναι η μικρομεσαία αγροτιά, και παραπέρα φορολογιασία των στρωμάτων μέσω του νερού ύδρευσης. Τι σημαίνει εξοικονόμηση? Εμείς καταλαβαίνουμε ότι αυτό που εννοείται εξοικονόμηση είναι η παρέμβαση μόνο στη ζήτηση, στη χρήση δηλαδή αυτού του φυσικού πόρου, ώστε να διευκολύνεται η εμπορευματοποίησή του, επικαλούμενη την ανεπάρκειά του. Κοιτάξτε, εμείς βλέπουμε ότι, και αν έχουμε λάθος να μας διορθώσετε, υπάρχει άρνηση εμπλουτισμού των αποθεμάτων νερού, γιατί η ύπαρξη άφθονου και ποιοτικού νερού ρίχνει τις τιμές και συνεπώς μειώνει το ποσοστό κέρδους των κολοσσών που εμπορεύονται τα υδάτινα αποθέματα του πλανήτη. Να πω ότι ο φυσικός εμπλουτισμός είναι η πιο αποτελεσματική παρέμβαση και συνάμα απλή, φτηνή, με σημαντική και αντιπλημμυρική διάσταση για την ποιοτική αναβάθμιση των υπογείων νερών. Διαχρονικά, λοιπόν, βλέπουμε συμπερασματικά ότι η πολιτική υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λέω Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούμε, που έχει συνδιαμορφωθεί με όλες τις κυβερνήσεις, προωθεί την παραπέρα εμπορευματοποίηση και την απελευθέρωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοποιεί την κατάσταση και την ανάγκη προστασίας του υδατικού περιβάλλοντος ως εργαλεία για να προωθήσει την αντιλαϊκή πολιτική, ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα και στη λαϊκή κατανάλωση της πόλης, και ότι η αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αρνητικό αποτέλεσμα στο κόστος ίδρευσης για τα λαϊκά στρώματα και στις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων. Οι εργολαβικοί και στην ΕΙΔΑΠ προωθούνται και στην πειρά είναι η μόνιμη και σταθερή δουλειά. Βεβαίως, για μας έχουμε άλλη άποψη. Θεωρούμε ότι ο ενίος κρατικός φορέας διαχείρισης του νερού που θα σχεδιάζει, θα ελοποιεί και θα ελέγχει τη διαχείρισή του είναι η λύση. Και ο πραγματικός ένοχος αυτή τη στιγμή είναι η μονοπωλιακή όμιλη, η εξουσία του κεφαλαίου που υπηρετούν και κυβερνήσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση που προωθούν την παραπέρα ιδιωτικοποίηση των νερό. Τέλος, θα ήθελα να θέσω δύο πράγματα στην κυρία Πολιτάκη. Μιλήσατε για μείωση διαρροών και η επιλογή της διόρθωσης βασίζεται στη διαχείριση πίεσης. Έτσι ιεραρχείται και αξιολογείται πώς θα γίνει η διόρθωση. Και μετά ακολουθεί η διόρθωση των διαρροών. Και επίσης ότι κάνετε εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία. Θα σας μεταφέρω λοιπόν το παράπονο από το 14ο Γυμνάσιο Πειραιά, είναι στην Παλιά Κοκκινιά. Έχουν κάνει και αυτή μια μελέτη, καθηγητές με μαθητές. Παλιά Κοκκινιά, ένα ταξίδι στο χρόνο. Όμως, ποιο είναι το παράπονό τους? Ότι έχουν διαρροή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν έχει διορθωθεί παρά τα τηλεφωνήματα. Και αυτό τι συνέπειες έχει? Ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα καλοριφέρ λόγω πτώσης της πίεσης για να ζεσταθούν. Αυτό το αξιολογείτε, το ιεραρχείτε? Θα σας ζητούσαμε λοιπόν να το βάλετε πρώτο. Και τέλος, λέτε είναι η εποχή της αποχέτευσης. Δεν ξέρω τι εννοείτε, όμως τα τιμολόγια, αυτό που φαίνεται είναι το 75% της αξίας πηγαίνει για την αποχέτευση. Είναι πολύ ψηλό. Δηλαδή, επιβαρύνει το τιμολόγιο υπέρμετρα. Θα θέλαμε εδώ ορισμένες εξηγήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.